Κύριε Χατζημάρχο, καλώς σας ορίσατε. Καταρχήν, αρχίσετε στην ΚΟ για πρώτη φορά μετά την εκλογή σας στη θέση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Φαντάζομαι ότι έρχεστε για να διευθετήσετε θέματα που αφορούν την προετοιμασία σας με την ανάληψη των κατοικών σας την 1η του Σεπτέμβρη. Έρχομαι να δω τους ανθρώπους μας, τους φίλους, πρώτα απ' όλα αυτούς που έδωσαν τη μάχη μαζί σε αυτές τις εκλογές, τους υποψηφίους μας. Και από εκεί και πέρα θα δω και κάνα 2-3 παράγοντες εδώ του νησιού για ένα από 2-3 θεματάκια. Είμαστε σε μια περίοδο τώρα που προσπαθούμε να συνέλθουμε από την κούραση της προεκλογικής όλης περίοδου. Από την άλλη πρέπει να δουλέψουμε για να ετοιμαστούμε για τα θέματα που έχουμε μπροστά μας από το Σεπτέμβριο. Και έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαδρομή μας και πολύ δύσκολο το έργο που έχουμε μπροστά μας. Θα κάνετε παράταξη δηλαδή τώρα που θα βρίσκεστε. Θα συναντήσω για να τους ευχαριστήσω. Θα τους ευχαριστήσετε και για να βάλετε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστείτε, ούτως ώστε να αναλάβετε να είσαστε έτοιμοι να δικαιώσετε. Θα γίνονται αυτά. Θα έρχομαι συχνά πια. Από εδώ και πέρα θα έρχομαι συχνά. Κάθε 10-15 μέρες θα περνάω από εδώ, γιατί είναι πολλά τα θέματα και τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Και καταλαβαίνετε ότι από απόσταση δεν λύνονται μόνο. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να το κάνεις διαζώσεις αυτό. Και είμαι διατεθειμένος να κινούμε όσο χρειάζεται, να μετακινούμε και να ταξιδεύω όσο χρειάζεται, προκειμένου να έχω ίδια αντίληψη για τα θέματα τα οποία πρέπει να χειριστούμε. Σε ερώτηση που σας έκανα στις προηγούμενες μέρες, μου είπατε ότι εν καιρό, ίσως και μετά το Σεπτέμβρη, να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που αφορούν τους εντεταλμένους της περιφέρειας στις επαρχίες, στις πρώην επαρχίες. Αυτό θα το διευθετήσετε ήδη από τώρα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις? Όχι, καμία ανακοίνωση. Mm-hmm. Έχω πει παντού ότι σε ό,τι έχει να κάνει με αξιώματα, κατανομές ρόλων, θέσεις, ευθύνης, αυτά θα ανακοινωθούν από εμένα σε χρόνο που θα κρίνω κατάλληλο. Μάλιστα. Τώρα είστε εδώ και με την ευκαιρία θα πάρετε μέρος σε μια σύσκεψη που γίνεται για τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο, το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που υπάρχουν. Είχαμε και κάποια δυσάρεστα επεισόδια τις τελευταίες μέρες. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα μόλις προσγειώθηκα. Εντελώς πραγματικά είναι συμπτωματική η παρουσία μου εδώ σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ούτε με είχε ενημερώσει και κανείς. Μόλις έμαθα ότι επίκειται ή είναι σε εξέλιξη, θα γίνει τώρα εδώ στο αεροδρόμιο μια συνάντηση για το θέμα που αφορά τον γιατρό και φυσικά θα πάω αμέσως να ενημερωθώ και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε, μπορέσουμε να βρούμε ένα βηματισμό μεταξύ μας οι αιρετοί σε αυτά τα θέματα, θα φέρουμε και το αποτέλεσμα. Υπάρχει αρμοδιότητα στην περιφέρεια που νομίζετε ότι μπορεί να... Ακούστε τώρα, αυτό τώρα αναφέρεστε στο κεντρικό θέμα συζήτησης, στο προεκλογικό. Εγώ το ανέδειξα ως το κύριο θέμα και φυσικά δεν είμαι διατεθειμένος να υπαναχωρήσω ούτε εκατοστό από αυτό. Μου είναι παντελώς αδιάφορο αν υπάρχει αρμοδιότητα ή δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Είναι κεντρικό θέμα για την οικονομία μας, είναι πρώτο θέμα για τη ζωή μας στα νησιά, άρα είναι και πρώτο στην ατζέντα μας. Τέρμα και τελείωσε. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε σε ό,τι αφορά την διοίκηση που γνωρίσατε μέχρι τώρα. Όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά, έτσι θα πορευτούμε. Μάλιστα. Τώρα, επειδή και ο χρόνος είναι λίγο περίεργος, δηλαδή αυτές τις μέρες ανοίγουν οι προσφορές των ιδιωτών που έχουν καταθέσει για να πάρουν τα αεροδρόμια προς χρήση. Και φυσικά μια τέτοια δημοσιότητα που πήραν τα θέματα της αδυναμίας που έχει το δρόμιο να αντιμετωπίσει περιστατικά υγείας, ίσως να επηρεάσουν, λέτε, όλη αυτή την διαδικασία. Κοιτάξτε, είναι ένα κεντρικό. Να το απαξιώνει δηλαδή ως... Είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα η ιδιωτικοποίηση βασικών υποδομών όπως είναι τα αεροδρόμια. Εδώ ως κοινωνία συνολικά πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι σε αυτό το θέμα. Και πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας αν θέλουμε καταρχήν την ιδιωτικοποίηση και αν την θέλουμε με τι όρους την θέλουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαι υπέρ των συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βεβαίως μέσα σε ένα περιβάλλον με όρους και με κανόνες οι οποίοι να προστατεύουν ταυτόχρονα όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον με την ευρεία έννοια όπως είναι αντιληπτό σε εθνικό επίπεδο αλλά και με την έννοια του τοπικού συμφέροντος. Γιατί ανταποδοτικότητας βεβαίως είναι η ανταποδοτικότητα και ένας πολύ μεγάλος ακόμη παράγοντας η ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση την οποία δυστυχώς
Δεν έχουμε όλο το χρόνο που απαιτείται για να την κάνουμε, όμως σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι είναι από τα θέματα για τα οποία δεν θα περιμένω την ανάληψη των καθηκόντων μας την 1η Σεπτεμβρίου για να ασχοληθούμε με αυτό. Έχω δρομολογήσει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, έχω δρομολογήσει συναντήσεις. Ακριβώς για αυτά τα θέματα. Για το συγκεκριμένο το αεροδρομίο, θα συμφωνούσατε ίσως με μια θέση η οποία θα έλεγε να εγκατασταθεί ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα? Είναι μεγάλη συζήτηση, δεν μπορώ να σας την απαντήσω τόσο πρόχειρα. Πρέπει να έχεις όλες τις παραμέτρους και όλο το περιεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας. Εγώ ως αρχική μου θέση, κεντρική θέση, ξέρετε πολύ καλά και το έχω πει ευθαρσώς, ίσως είμαι και από τους λίγους που έκανα προεκλογικό αγώνα, δηλώνοντας ότι σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα και το ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας έχω τρέφω εξαιρετικά φιλικά αισθήματα και λόγω του δικού μου παρελθόντος. Αλλά από εκεί και πέρα. Καλώνεις και αρχές, φαντάζομαι. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θέλει να δεις όλες τις παραμέτρους, όλες πραγματικά.